Γεια σου φίλε Σταμάτη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Έχουμε κάτι φρέσκο να μας πεις. Καλησπέρα. Φρέσκο. Το πιο φρέσκο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις νέες ρυθμίσεις οφειλών. Είναι το νομοσχέδιο, είναι διατάξεις για την αναβίωση των ρυθμίσεων 36-72 δόσεις για τα κορονοχρέη και τις πιο παλιές ρύθμισης των 120 δόσεων και μια ρύθμιση ακόμη καινούργια 36-72 για τα χρέη που δημιουργήθηκαν από 1η Νοεμβρίου του 2021 και μετά. Αναβιώνουν δηλαδή ρυθμίσεις των 72 των 120 δόσεων. Αυτά ψηφίζονται στη Βουλή, είναι το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή και μέσα στον επόμενο μήνα μέχρι τον Απρίλιο λογικά θα ενεργοποιηθεί και η εφαρμογή. Καταληκτική ημερομηνία θα είναι 31 Εβδόμου, αν καταβάλεις δύο δόσεις θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως και η ρύθμιση. Αυτά είναι τα πρόσφατα νέα, όπως επίσης και το αγροτικό πετρέλαιο των αγροτών, το οποίο περνάει και αυτό από το νομοσχέδιο της Βουλής και έτσι θα έχουν έκπτωση φόρου του πετρέλαιου οι αγρότες. Ωραία. Κάτι αλλάζει τίποτα με τις φορολογικές δηλώσεις? Κάτι... Λοιπόν, μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να ανοίξουν και για φέτος οι δηλώσεις του 23 που αφορούν τα εισοδήματα του έτους του 2022. Οι αλλαγές που έχουμε φέτος πάνω κάτω για 8,5 εκατομμύρια Έλληνες, μισθωτούς, συνταξιούχους κτλ. Θα είναι τα ίδια. Έχουμε κάποιες αλλαγές τα οποία θα είναι φέτος. Το ε3 θα είναι προσυμπληρωμένο για τις επιχειρήσεις λόγω των My Data. Βέβαια τα My Data λίγο ακόμη δεν λειτουργούν όπως τα θέλουμε. Πρέπει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις. Έχει δώσει η πολιτεία τον αρμόδιο και τον ανάλογο χρόνο έτσι ώστε να υπάρξει η κατάλληλη διαμόρφωση από όλους τους εμπλεκόμενους, επιχειρήσεις, λογιστές, υπουργείο, για να λειτουργήσει πιο ομαλά η εφαρμογή. Ένα αυτό. Οι δηλώσεις και φέτος έχουν καταληκτική ημερομηνία 36, λογικά θα πάρουν κάποιο χρόνο παράτασης, πάλι θα πάνε με 31 Εβδόμου, θα είναι 8 ισόποσες δόσεις, από 31 Εβδόμου θα ξεκινάει η πρώτη δόση. Θα υπάρχει ένα νομοσχέδιο φέτος το οποίο καταργεί, αν δεν έχουμε διαφορά στην φορολογία πάνω από 100 ευρώ, δεν θα έχουμε και στις εκπρόθεσμες δηλώσεις προστήματα. Αυτό είναι καλό. Γιατί υπήρχαν πολλές μηδενικές δηλώσεις που τζάμπα οι άνθρωποι χρεωνόντουσαν χωρίς να υπάρχει κάτι. Να έχουν μια μηδενική δήλωση, χρεωνόντουσαν τζάμπα φόρο όταν άμα ξεχνούσαν ή δεν κάνανε πρόθεση με τροποποιητική κτλ. Δεύτερον, το βασικό, οι φορολογούμενοι φέτος εστιάζουμε ότι θα έχουμε μειωμένη φορολογία από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το 50%. Όσοι είναι για πρώτη χρονιά ελεύθεροι επαγγελματίες, θα πάμε στο 4,5%. Αυτό είναι ένα το σημαντικό. Όσοι είναι 65 ετών και πάνω, θα πρέπει να δηλώσουν στους κωδικούς 013-14 για να έχουν έκπτωση στα τεκμήρια, το 30%. Όσοι αμείβονται με μπλοκάπ για να κερδίσουν έκπτωση φόρου, που θα φτάνει τα 777 ευρώ για κάθε άγαμο, μέχρι τα 810 για κάθε έγκαμο γονέα με ένα εξαρτώμενο τέκνο και ούτω καθεξής, θα πρέπει αυτοί να τα δηλώσουν για να κερδίσουν έκπτωση φόρου. Όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα και έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 60, θα πρέπει να το δηλώσουν προκειμένου να εξαιρεθούν από το τέλος επιτιδεύματος. Επίσης, όσοι είναι 70 ετών και άνω, υπάρχει ένας ειδικός κωδικός, θα πρέπει να το δηλώσουν για να εξαιρεθούν από το φόρο των αποδείξεων. Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που λέμε. Αυτά εν ολίξει είναι τα βασικά. Να πω ότι είχε ανοίξει η εφαρμογή για 10 μέρες περίπου και έκλεισε του Α21. Κάθε χρόνο, όπως λέμε και ενημερώνουμε τον κόσμο, κάθε φορά πρέπει 1 με 10 Μαρτίου να κάνουμε το Α21 για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρώτη δόση που θα είναι στη τέλη Μαρτίου. Όχι ότι κλείνει η εφαρμογή, η εφαρμογή λειτουργεί μέχρι 15 πρώτου του επόμενου έτους. Απλά κλείνει για ένα διάστημα για να πληρωθούμε άμεσα την πρώτη δόση. Πάλι μπορούμε από μία Τετάρτη που θα ξανανοίξει η εφαρμογή να κάνουμε όσοι δεν προλάβαν να κάνουν το Α21 για να το πάρουν στους μετέπειτους μήνες. Αυτά, Αυτά. Είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Ναι. Θα έρθουμε και τον επόμενο μήνα να μιλήσουμε. Που θα ανοίξουν και οι δηλώσεις. Μήπως έχουμε τίποτα τελευταίες. Απλά να μην βιαστεί ο κόσμος να κάνει τις δηλώσεις αμέσως. Γιατί τις πρώτες 10 μέρες που θα ανοίξουν, επειδή κάποιες υπηρεσίες. Πέφτει το σύστημα, τι. Όχι πέφτει το σύστημα. Κάποιες υπηρεσίες, ας πούμε κρατικές, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ίσως κάποιες βεβαιώσεις αποδοχών από κάποιους φορείς του κράτους, του δημοσίου, δεν έχουν ανεβεί ακόμη. Οπότε ας περιμένουμε 10-15 μέρες και μετά να ξεκινήσουμε. Για να υπάρξει και πιο ομαλή ροή και να γίνουν και πιο σωστά οι δηλώσεις, να μην χρειάζεται μετά να κάνουμε διάφορες τροποποιητικές δηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Είσαι πάντα to the point. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Γεια σου. Γεια.